τις επιθετικές δηλώσεις του Πρόεδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απάντησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε εν ολίκης ότι δεν θα δεχτεί τις υποδείξεις κάποιου σαν τον Ερντογάν. Υπάρχουν δυνάμεις που υποστηρίζουν τους τρομοκράτες, και ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας, που αποκαλεί το Ισραήλ τρομοκρατικό κράτος, αλλά στην πραγματικότητα υποστηρίζει το τρομοκρατικό κράτος της Χαμάς, είπε ο Νετανιάχου. Ο Ερντογάν έχει βομβαρδίσει ο ίδιος τουρκικά χωριά μέσα στην ίδια την Τουρκία, επομένως δεν πρόκειται να λάβουμε καμία διάλεξη από αυτούς, πρόσθεσε ο Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, σχολίασε επίσης τις κατηγορίες του Τούρκου Πρόεδρου, δηλώνοντας: «Όποιος φιλοξενεί αρχιτρομοκράτες και ενθαρρύνει τρομοκρατικές οργανώσεις δεν πρέπει να κάνει κήρυγμα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Ο Τούρκος Πρόεδρος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και βρίσκεται για άλλη μια φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας, δίπλα σε αυτούς που εξυμνούν τις σφαγές στο Ιράν, τον Λίβανο, τη Συρία και την Ιεμένη», είπε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε ότι την Τετάρτη, σε ομιλία προς την κοινοβουλευτική ομάδα του, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε το Ισραήλ για τρομοκρατία και γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων και χαρακτήρισε τους Ισραηλινούς κατώτερους από ζώα. Πείτε μας τη γνώμη σας για αυτή την εξέλιξη στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει, σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.